Έτοιμα για να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κατέθεσαν οι Δήμοι Ηρακλείου και Χερσονήσου προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης με φόντο τις μεγάλες ζημιές σε υποδομές αλλά και σε δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης. Τα προβλήματα δεν έχουν αποκατασταθεί. Σε οδοστρώματα, τυχεία, καταπτώσεις οδών, ζημιές δικτύων άδρευσης και ίδρευσης είναι μεγάλες, σε επίπεδο δημόσιων υποδομών βέβαια λέω, οι οποίες βέβαια γι' αυτό και πήραμε την απόφαση της κήρυξης του Δήμου σε έκτακτη ανάγκη, δεν μπορούν να αποκατασταθούν με ιδία μέσα το αμέσως επόμενο χρόνο. Διάστημα. Με τις έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημίες σε υποδομές, στο δικό δίκτυο, σε σπίτια, σε επιχειρήσεις, σε εκκλησίες, σε γήπεδα. Με εντολή του κυρίου Δημάρχου κατατέθηκε σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης αναφορά του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας προκειμένου ενημερωθεί ο κύριος Περιφερειάρχης και κινήσει τη διαδικασία να χαρακτηριστεί η περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Νέας Αλικαρνασσού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλιμάκια προχώρησαν σε αυτοψία για την καταγραφή των ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία και την πρωτοφανή χαλαζόπτωση, η οποία έπληξε περιοχές του Δήμου Χερσονήσου, ενώ τριμελείς επιτροπές θα διεξάγουν αυτοψίες σε κύριες κατοικίες στις πληγήσεις περιοχές, προκειμένου να εγκριθούν οι σχετικές αποζημιώσεις. Ως 6.000 ευρώ για περίπτωση αποζημίωσης για οικοσκευή. Για άμεσες ανάγκες δημοτών που έχουν πληγεί είναι μέχρι 600 ευρώ με ένα εφάπαξ βοήθημα. Έχει ήδη συσταθεί από την προηγούμενη Παρασκευή επιτροπή η οποία δέχεται αιτήσεις, καταγράφει κατόπιν αυτοψίας και ελέγχου τις προκληθήσεις ζημίες σε διάφορες εγκαταστάσεις. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν προκειμένου στη συνέχεια να χορηγηθούν επιδόματα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ στα νοικοκυριά, των οποίων οι κυρίες κατοικίες επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Επίσης, θα χορηγηθεί επίδομα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών, καθώς και για την αντικατάσταση οικοσκευών τους. Η πολύ μεγαλύτερη είναι η ζημιά σε επίπεδο ιδιωτικών περιουσιών, αλλά ακόμα μεγαλύτερη στον τομέα της αγροτικής παραγωγής. Εκεί χρειάζεται η αρρωγή της πολιτείας για τη γρήγορη καταγραφή των ζημιών που έχουν γίνει στην αγροτική παραγωγή και τα οικονομικά βοηθήματα ακόμα και σε αγροτική παραγωγή που δεν είναι ασφαλισμένη στο ΕΛΓΑ, διότι φέτος δεν έχουν καμία εναλλακτική οι άνθρωποι να επιβιώσουν.